Μετά από πρωτοβουλία του Βατικανού, μέλη της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ξεκίνησαν συναντήσεις σε μια προσπάθεια να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα. 15 κόμματα που πρόσκειται στη Δημοκρατική Ενότητα πάντως αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες εξαιτίας της ακύρωσης του δημοψηφίσματος για το μέλλον της κυβέρνησης Μαδούρο. Ο Πάπας παρακολουθεί την πολύπλοκη αυτή κατάσταση όπως εξελίσσεται και ανησυχεί πολύ για τις εντάσεις που υπάρχουν. Η επιθυμία του είναι να ενθαρρύνει την επιστροφή στην ομαλότητα σε αυτή τη χώρα. Ο Νικολάς Μαδούρο έφτασε στο μουσείο όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες στο Δυτικό Καράκας. Παρόν ήταν και ο πρώην Ισπανός πρόεδρος Λουίς Θαπατέρο, καθώς και ο ειδικός μεσολαβητής του Βατικανού. Η αντιπολίτευση παραμένει προσιλωμένη στην απομάκρυνση Μαδούρο από την εξουσία. Για τον λόγο αυτό, διοργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα. Μία ακόμη μεγάλη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη.